Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε πια κοντά στον πυρήνα του καλοκαιριού, αλλά οι εξελίξεις υπάρχουν στην οικονομία. Να πούμε ότι έχουμε πάντα μια χρηματιστηριακή αγορά η οποία παραμένει ζωντανή. Έχουμε deals όπως αυτό της MIG με το φαν το οποίο αγοράζει τα δάνεια από την Πειραιώς και το οποίο έχει το deal αυτό μεγάλη σημασία για το μέλλον της MIG. Είχαμε πει ότι ερχόταν μια σημαντική επιχειρηματική είδηση για τη MIG η οποία έχει ανεβάσει και τη μετοχή για την οποία είχαμε δώσει στίγμα προεκλογικά όσον αφορά το επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο υπήρχε. Βεβαίως το deal αυτό φαίνεται τώρα να γίνεται πραγματικότητα. Να πούμε ότι υπάρχει ένα περιβάλλον επιτοκίων τα οποία πέφτουν και το οποίο βοηθάει την ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή και στα ομόλογα και στο χώρο των χρηματιστηρίων. Η Goldman υπολογίζει ότι θα έχουμε μια δεύτερη μείωση επιτοκίων από τη Fed το φθινόπωρο, αλλά θεωρεί ότι αυτό δεν θα είναι σε μια συνολικά σωστή κατεύθυνση για την αμερικάνικη οικονομία. Βλέπουμε ότι έχουμε μια συνεχή πολιτική η οποία είναι στον τομέα της χαλάρωσης και πλέον επενδυτικοί οίκοι αμφιβάλλουν εάν αυτό θα είναι όπως τουλάχιστον μέχρι τώρα ήταν το εργαλείο για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί η οικονομία, η αναπτυξιακή πορεία της αμερικανικής οικονομίας και βεβαίως με όσα συμπαραμαρτούντα υπάρχουν σε σχέση με πολλές παρεμφερείς επιπτώσεις που υπάρχουν από την ποσοτική χαλάρωση, διότι η ποσοτική χαλάρωση, όπως έχουμε πει, πολλές φορές είναι πάρα πολύ καλή, κρύβει βέβαια προβλήματα κάτω από το τραπέζι, όταν και η πραγματική οικονομία δεν ακολουθεί ή όταν δημιουργούνται φούσκες με προβλήματα τα οποία σκάνε στην πορεία. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε όμως μία είδηση η οποία βγήκε μόλις τώρα. Η Fitch αναβαθμίζει αύριο 2 Αυγούστου τις προοπτικές της Ελλάδας σε θετικές έως 3 κλίμακες αναβάθμισης των τραπεζών έως 20 Σεπτεμβρίου. Στο Banking News μόλις πριν από λίγο, μια σημαντική είδηση η οποία δείχνει ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία έχει μπροστά της τις αναβαθμίσεις για τις οποίες είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες. Να πούμε λοιπόν ότι επανερχόμενοι στο θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης συνολικά, ότι η Goldman δίνει πιθανότητες 55% για νέα μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Η Moody's επίσης θεωρεί ότι είναι credit negative για τις αμερικανικές τράπεζες η μείωση των επιτοκίων από την Fed. Και έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, να λέει ότι 2 ενδιαφερόμενοι είναι αυτή τη στιγμή για το καζίνο στο ελληνικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το θέμα το οποίο έχει να κάνει με το μεγάλο deal το οποίο είναι σε εξέλιξη. Το deal που αφορά την πώληση των δανείων της MIG από την Τράπεζα Πειραιώς στο Farallon Fund και συνέχεια να δούμε μία ματιά στο πώς έχουν κλείσει σήμερα οι βασικές μετοχές του FTSE 25 για να πάμε συνέχεια στην κουβέντα μας με το σημερινό μας καλεσμένο που είναι ο Ηρακλής Ρούπας, τον οποίο και καλωσορίζω. Κύριε Ρούπα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό. Νομίζω όμως ότι σήμερα που έχουμε πολλές εξελίξεις γύρω από την οικονομία, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και πολλά πράγματα και για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, την οποία τη γνωρίζετε άριστα. Και να δούμε επίσης, κύριε Ρούπα, αν έχουμε μπει πράγματι σε αυτό που όλοι ελπίζουμε, σε ένα νέο μακροχρόνιο κύμα και σε μια νέα φάση η οποία θα αποκαταστήσει αυτές τις μεγάλες ζημίες που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Είναι προφανές ότι έχουμε μπει μάλλον σε μια νέα φάση. Και μάλλον είναι και μια φάση που θα πρέπει να τη δούμε από διπλή οπτική.
Η μία είναι τι θα γίνει στην Ευρώπη. Πολύ σωστά είπατε τι γίνεται με την πιθανότητα ποσοτικής χαλάρωσης και τι επιπτώσεις θα έχει αυτή. Θεωρώ όμως ότι η ελληνική οικονομία, εάν ληφθούν τα σωστά μέτρα, αν θωρακιστεί θεσμικά σωστά, γιατί είναι ένα ζητούμενο αυτό, μπορεί να το συζητήσουμε και αργότερα, ναι, μπορεί να ξεπεράσει τις ιδιαιτερότητες ή τις ταυτίσεις του χρονισμού με την ευρωπαϊκή οικονομία και να κινηθεί αναπτυξιακά ανεξάρτητα. Μην ξεχνάτε ότι το έξυπνο χρήμα αναζητεί διεξόδους εκτός της πεπατημένης, δηλαδή αναζητεί διεξόδους αποδόσεων με την προοπτική σοβαρότητος και εν πάση περιπτώσει σταθερότητος. Από ό,τι φαίνεται, την σταθερότητα σιγά σιγά την αποκαθιστούμε. Την σοβαρότητα μάλλον θα πρέπει να την αναδείξουμε, αλλά φαίνεται από τα πρώτα βήματα ότι είναι μια πεπατημένη εντελώς διαφορετική από τα τελευταία χρόνια την οποία έχουμε ζήσει, τουλάχιστον στο χώρο που μας αφορά εμάς, που είναι το χρηματιστήριο και οι κεφαλαγορές. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να θωρακίσουμε τη λειτουργία του συστήματος. Η εκτίμηση δική μου είναι το ελληνικό χρηματιστήριο έχει μπει σε μια αλλαγή ψυχολογίας. Μπορεί να δούμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις, εάν τις δούμε και είναι μεγαλύτερο εύρος του αναμενόμενου, πιθανώς θα είναι και οι τελευταίες. Και από εκεί και πέρα, όντως μπαίνουμε, θεωρώ, σε έναν μακροπρόθεσμο ανωδικό κύκλο με τις διορθώσεις του, με τα σκαμπανεβάσματά του, με τις ανισορροπίες του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπαίνουμε σε έναν ανωδικό κύκλο που καλούνται η κυβέρνηση και οι επιχειρήσεις να τον εκμεταλλευτούν προς όφελος και των ιδίων και των επενδυτών. Ναι. Έχουμε λοιπόν μέλλον. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λέει το ρεπορτάζ για αυτό το deal, το οποίο αφορά την Marfin, τη MIG. Σε διαπραγματεύσεις λοιπόν με το αμερικανικό Fund Farallon για αναδιάρθρωση δανείων βρίσκεται η MIG, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και αυτό επιβεβαιώνει τις πληροφορίες, γιατί το ρεπορτάζ αυτό ανήκει στο Banking News. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει αποκαλύψει τις τελευταίες ημέρες. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί πρόκειται για δάνεια τα οποία έχουν να κάνουν με μία από τις μεγάλες επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας. Το Farallon λοιπόν θα χορηγήσει δάνειο 250 εκατομμύρια ευρώ, μέρος των οποίων θα αποπληρώσει το ομολογιακό της Fortress στην Attica Group, από την οποία και αποχωρεί. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Marfin Investment Group σε συνέχεια χθεσινής ανακοίνωσής σε σχέση με δημοσιεύματα τύπου, στα πλαίσια των συζητήσεων για την αναδιάρθρωση ή και αναχρηματοδότηση του εταιρικού δανεισμού της, βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Farallon Capital Europe LLP για τη χορήγηση νέας χρηματοδότησης, χωρίς να υπάρχει επί του παρόντος οριστική συμφωνία επί των όρων της χρηματοδότησης. Η εταιρεία έχει συνάψει με την Farallon σχετική συμφωνία εμπιστευτικότητας, στο πλαίσιο της οποίας θα παρασχεθούν οι συνήθεις πληροφορίες για τη διενέργεια οικονομικού και νομικού ελέγχου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχει γίνει με τις μετοχές του FTSE 25, τις κυριότερες μετοχές του FTSE 25. Πάμε να δούμε τον σχετικό πίνακα, να τον δούμε σε λιγάκι, να το δούμε σε λιγάκι. Πάντως σήμερα ήταν μια μέρα συνολικά που ο γενικός δείκτης γύρισε προς 895 μονάδες. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, καθώς πάρα πολλά νέα είναι μπροστά. Σίγουρα η αναβάθμιση της Fitch αύριο, του οίκου Fitch, θα είναι πάρα πολύ θετικός για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της. Να πούμε επίσης ότι και η Εθνική Τράπεζα προχωρεί σε πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων της τάξης του 1,2 δις. Πάρα πολλές κινήσεις στα κόκκινα δάνεια από την Εθνική Τράπεζα, και αυτό το νούμερο το δίνει στην Carval Investors, 1,2 δις κόκκινα δάνεια πώλησης από την Εθνική. Λοιπόν, κύριε Ρούπα, να δούμε καταρχάς ένα ζήτημα το οποίο έχει μεγάλη σημασία και έχει μεγάλη σημασία για την νέα πορεία του χρηματιστηρίου και την ποιότητα φυσικά και των επενδυτών που θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε και πάλι. Και το λέω αυτό διότι είδαμε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκανε ερώτημα στην MIG τι γίνεται μετά από τα δημοσιεύματα για την αναδιάρθρωση των δανείων, για την πώληση των δανείων στην Farallon, την εξαγορά αυτού του μεγάλου ποσού των 250 εκατομμυρίων που κατ' ουσίαν η Farallon θα αναχρηματοδοτήσει. Είναι ένα σημαντικό deal, σύνθετο deal, διότι έτσι η Farallon πλέον βάζει πόδι στη MIG και από την άλλη πλευρά η Πειραιώς ενδεχομένως να βγει κερδισμένη από αυτήν την εξέλιξη.
Άρα λοιπόν εδώ η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς ζήτησε, πήρε απάντηση, όμως έχουμε μια απίστευτη ιστορία η οποία ακόμα δεν έχει λήξει. Προς το παρόν μπορεί να έχει κρυφτεί, αλλά θέλω να πιστεύω ότι οι επενδυτές κάποια καλύτερη τύχη θα έχουν από αυτή που φάνηκε, και αναφέρομαι στην περίπτωση της Folly Folly Group. Ήθελα λοιπόν πάνω σε αυτό τη δική σας εκτίμηση για την Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς, πόσο θεσμικά είναι επαρκής και ποια είναι τα βήματα που έστω και τώρα μπορούν να γίνουν ώστε να έχουμε μια πιο αποτελεσματική και σίγουρη Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς, την εποπτεύουσα αρχή. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ένα μέρος βασικής οικονομικής πολιτικής έχει να κάνει με το regulation, και εκείνο είναι που θα πρέπει να έχει δομές που δεν θα μπορούν να αγγίξουν τα ιδιωτικά σφαίροντα. Κύριε Πουσμπουρέλη, ξεκινήσατε δυστυχώς από το πρόβλημα που ανέκυψε, το τεράστιο θέμα, δεν θα το πω σκάνδαλο, θέμα του Folly Folly. Θα πάω κάποια χρόνια πίσω και θα σας πω ότι η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς για μένα έχει δύο χρονικές σημαντικές περιόδους. Η μία είναι η περίοδος Προεδρία Θωμαδάκη, όπου νομοθετήθηκε, δηλαδή διαμορφώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας Κεφαλαίου Αγοράς. Μην ξεχνάτε ότι πριν από αυτό δεν υπήρχε κανένα πλαίσιο. Κυκλοφορούσαμε ακόμα τις μετοχές και τα ομόλογα κάτω τις μασχάλες. Και το δεύτερο, το κομμάτι της επιβολής της λειτουργίας, και έχει σημαντικό αυτό που λέω, Πιλάβιο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε λειτουργία Κεφαλαίου Αγοράς που σιγά σιγά ως προς τον θεσμικό της ρόλο παρουσιάζει αδυναμίες. Μάλιστα. Αυτό πιστεύω ότι ευθύνεται δύο κατευθύνσεις, δύο προβλήματα. Πρώτον, η κρίση διαμόρφωσε ένα περιβάλλον μάλλον όπου η Κεφαλαίου Αγορά και το χρηματιστήριο μπήκαν σε δεύτερη μοίρα. Το κυριότερο όμως κατά την άποψή μου, μετά το 99, το όλο πολιτικό σύστημα που δεν καταλάβαινε τη λειτουργία του χρηματιστηρίου υποβάθμισε τη δική του παρουσία. Δεν ενίσχυσε την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει ως όργανο με το χρηματιστηρίο. Με αποτέλεσμα, τα στελέχη της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, τα οποία είναι καθόλου αξιόλογα, πλέον είναι λίγα, δεν επαρκούν, και εν πάση περιπτώσει και η δομή λειτουργίας και επιβολής μέσα εισαγωγικά του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας θεωρώ ότι είναι ανεπαρκής. Ανεπαρκής γιατί δεν υπάρχουν τα εργαλεία. Όταν πρέπει να προσλάβει η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, που είναι υποστελεχωμένη, στελέχη μόνο μέσω της διαδικασίας, αντιλαμβάνεστε ότι το να βρεις οικονομολόγο ελεγκτή για να παίρνει 800-900 ευρώ το μήνα και από εκεί και πέρα να κινδυνεύει και με ποινικές διώξεις αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του, δεν θα το βρεις. Άρα η Κεφαλαίου Αγοράς είναι υποστελεχωμένη. Η επόμενη κυβέρνηση, μάλλον η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, οφείλει να αναγνωρίσει τον θεσμικό ρόλο της Κεφαλαίου Αγοράς επί της ουσίας ως δομικό στερέωμα και άμυνα στον επενδυτικό σχεδιασμό που έχει κάνει. Γιατί η πρώτη φάση είναι να λειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα. Είναι σαφές αυτό. Σήμερα έχω και μία παρέμβαση δική μου, η οποία δημοσιεύεται, δεν είναι διαφήμιση, στο Capital.gr, για εναλλακτικά χρηματοδοτικά σχήματα, δηλαδή περιφερειακά χρηματοδοτικά σχήματα, για να υποκαταστήσουν το τραπεζικό σύστημα για τα επόμενα δύο χρόνια, που θεωρώ ότι σταδιακά θα μπορούν οι τράπεζες να τα χρηματοδοτούν. Τι χρειάζεται λοιπόν? Πιστεύετε ότι θα μπορέσουν οι τράπεζες τα επόμενα δύο χρόνια να επανέλθουν σε μια βασική? Είμαι σίγουρος ότι μετά από δύο χρόνια θα μιλάμε για άλλο τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα. Στο μεσοδιάστημα όμως τι γίνεται? Μάλιστα. Πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικά σχήματα να μπορούν να παρέμβουν και να χρηματοδοτούν. Αυτή και είναι η πρόταση δική μου. Μάλιστα. Την οποία κάνω εδώ και καιρό. Πάμε λοιπόν στην Κεφαλαίου Αγορά. Το χρηματιστήριο είναι επίσης μια διέξοδος, εφόσον αποκατασταθεί η λειτουργία και η θεσμική ισορροπία της οικονομίας, το οποίο από ό,τι φαίνεται μάλλον θα γίνει και γίνεται. Και θα ευνοήσουν και οι συνθήκες της Ευρώπης, θεωρώ εγώ, για να αυτό να γίνει λίγο ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν. Δυστυχώς, έτσι όπως είμαι σήμερα δομημένη, όχι σήμερα, αλλά κυρίως η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, άφησε την Κεφαλαίου Αγορά ως έρμεο των διαδικασιών και των συνθήκων. Η λειτουργία της Κεφαλαίου Αγοράς, για τη δική μου άποψη, από πλευράς νέας κυβέρνησης, πρέπει να λειτουργήσει με νέα οργανωτική δομή, με νέα στόχευση, με ενίσχυση προσωπικού, για να μην πω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο από τα εξών συνετέθη. Να φτιαχτεί από την αρχή. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τιμολογήσεις του χρηματιστήριου. Από τα futures
μέχρι εισαγωγή εταιριών στο χρηματιστήριο. Δεν σας λέω συγκριτικό πλαίσιο του τι χρειάζεται και τι κοστολογείται μια εταιρεία να μπει στην εναλλακτική αγορά, τη δική μας, την ένα step, σε σύγκριση με το τι πρέπει να κάνει στην Κύπρο, που είναι δεκαπλάσια τα ποσά. Χρειάζεται μια αλλαγή φιλοσοφίας. Να ανοίξουν οι αγορές, να προσελκύσουν κεφάλαια. Δεν είναι θέμα μόνο να ελέγχω. Ούτε μπορεί μια εταιρεία να ζητεί να αδειοδοτηθεί κατά τον α ή β τρόπο από την κεφαλαγορά και να περνούν 5 και 6 μήνες για να μπορεί αυτό να γίνει, γιατί δεν υπάρχει στελέχος της αγοράς. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ένας από τους θεσμικούς παράγοντες του χρηματιστηρίου είναι και το συνεγγυητικό. Όπως είναι το ΤΕΚΕ για την εγγύηση των τραπεζών, είναι και το συνεγγυητικό για την εξασφάλιση των επενδυτών. Μάλιστα. Και εκεί χρειάζεται αναμόρφωση. Έχει γίνει συμβουλευτική επιτροπή, έχει οριστεί νόμο παρασκευαστική επιτροπή. Έχω διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού τα προηγούμενα 3 χρόνια. Η άποψη δική μου είναι ότι χρειάζεται και εκεί συνολική αναμόρφωση. Δεν είναι μια διαδικασία όπου κάποιοι χρηματιστές διαχειρίζονται και εμείς παράγοντες αγορές διαχειριζόμαστε ένα ποσό. Πρέπει να ενοποιηθεί όλο αυτό το σύστημα, να μπει σε ένα γενικότερο πλαίσιο προσέγγισης, πιο θεσμικό, πιο ελεγχόμενο και αν θέλετε πιο ουδέτερο σε σχέση με τις αγκυλώσεις ή τις εξαρτήσεις που πιθανώς να έχουν τα μέλη του συνεγγυητικού και μεταξύ τους και με την αγορά. Πρέπει να απεγκλωβιστεί και να λειτουργήσει με άλλο πλαίσιο και άλλο θεσμικό ορίζοντα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το ζήτημα που έχει να κάνει με την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με το Banking News στις 2 Αυγούστου, αύριο δηλαδή, το βράδυ η Fitch και θα αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία. Στις 23 Αυγούστου θα γίνει αυτό από τη Moody's. Να πούμε ότι αυξάνονται οι πιθανότητες ως το τέλος του 2019 να βαθμολογείται η Ελλάδα με ΒΒ από ΒΒ minus, από ΒΒ μείον δηλαδή. Αναβάθμιση μιας κλίμακας, πιθανότερη ημερομηνία θα είναι 25 Οκτωβρίου του 2019 από τον οίκο S&P. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι όσον αφορά τις τράπεζες, σε πρώτη φάση είναι η πιθανή αναβάθμιση των προοπτικών outlook της οικονομίας σε θετική positive και όχι της πιστοληπτικής ικανότητας. Και αυτό το οποίο θα έχει να κάνει με τις τράπεζες είναι βασικά, όπως έχουμε πει, η έγκριση του μοντέλου APC, δηλαδή του τρόπου από τον οποίο θα μεταβιβαστούν τα κόκκινα δάνεια τα οποία ενδεχομένως να ξεπεράσουν και τα 20 δις σε ένα χρηματοοικονομικό σχήμα για το οποίο έχουμε κάνει αναφορές και έχουμε δώσει και το κόστος του επιτοκίου που θα έχουν τα ομόλογά του με βάση το ελληνικό CDS τα 5 χρόνια, το εκτιμόμενο μέσο επιτόκιο που θα πληρώνουν οι τράπεζες στο κράτος για τις εγγυήσεις θα είναι 2,35%. Να πούμε ότι το ελληνικό σχέδιο περιλαμβάνει τιτλοποίηση έως 20 δισεκατομμυρίων προβληματικών δανείων και επίσης θα εξαρτηθούν πάρα πολλά για την αναβάθμιση των τραπεζών που μπορεί να πάει μέχρι 3 κλίμακες από την άρση των capital controls, την τελική και ολοκληρωτική άρση των capital controls. Να πούμε λοιπόν ότι το ελληνικό σχέδιο περιλαμβάνει τιτλοποίηση έως 20 δισεκατομμυρίων προβληματικών δανείων με παροχή εγγυήσεων από το κράτος των κύριων ομολόγων που θα εκδώσουν οι τράπεζες. Αυτό λοιπόν το νέο χρηματοδοτικό σχήμα θα πάρει πάνω του τα κόκκινα δάνεια και κατά αυτόν τον τρόπο οι τράπεζες θα απεγκλωβιστούν από ένα βάρος, ένα φορτίο που θα τους δώσει τη δυνατότητα πλέον να κάνουν μια βαθύτερη και αποτελεσματικότερη εξυγίανση των ισολογισμών τους. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν, εάν αναφερθούμε και πάλι στην Fitch, αύριο θα έχουμε την αναβάθμιση, την πρώτη αναβάθμιση, ξεκινάει δηλαδή ο χορός των αναβαθμίσεων και αυτό βέβαια έχει τη σημασία του σε πάρα πολλά επίπεδα. Τώρα, κύριε Ρούπα, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από το θέμα των τραπεζών, δηλαδή εάν αυτό το οποίο έχει να κάνει με το APC θα είναι μία ουσιαστική κίνηση που πραγματικά θα δώσει τις αναπνοές που περιμένουν οι τράπεζες, αν και οι τράπεζες ήδη έχουν
προχωρήσει σε ανάθεση της διαχείρισης μεγάλων πακέτων κόκκινων δανείων σε άλλα funds και πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει καταρχάς όσον αφορά στην βαθύτερη και αποτελεσματικότερη εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, δηλαδή να απαλλάξει τις τράπεζες από φορτία και να τους δώσει τη δυνατότητα να ξαναμπούν σιγά σιγά με μεγαλύτερη πια ευχέρεια και δυνατότητα στην κύρια δραστηριότητά τους, δηλαδή να δώσουν χρήμα στην οικονομία, όχι μόνο επιλεκτικά σε εκείνους οι οποίοι είναι πελάτες με άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση, αλλά να δώσουν χρήμα στο σύνολο και να έχουμε μια πιστωτική θετική επέκταση μετά από πάνω από μια δεκαετία που πέρασε και το οποίο είναι ένα ασυνώνυμο ηφαισιακής πραγματικότητας. Διότι αν δεν η πιστωτική πολιτική δεν καταστεί θετική, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορεί το σύνολο της οικονομίας να αποκτήσει θετική ροή χρηματοδότησης. Πολύ σωστά, όπως το είπατε. Επί της ουσίας, μην ξεχνάτε ότι κατά το παρελθόν έχουν κατατεθεί δύο διαφορετικές προτάσεις, οι οποίες αν άκουσα καλά τον Πρωθυπουργό, είναι διατεθειμένος να συζητήσει και τις δύο. Η μία αφορά και την πρόταση της Τραπέζης Ελλάδος, όπου ο αναβαλλόμενος φόρος μπαίνει μέσα, επί της ουσίας γίνεται ένα συνθετικό προϊόν, το οποίο βγαίνει ομόλογο και πωλείται. Ναι. Θεωρώ ότι και οι δύο λύσεις είναι και εφικτές και λειτουργικές και ευέλικτες. Ναι. Ας πάει όποια είναι να πάει. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχει μια πρόβλεψη, μια στόχευση ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν από κόκκινα δάνεια τράπεζες μέχρι το 2021 της τάξης του 50 δις. Ναι. Αυτά μέχρι σήμερα είναι εξαιρετικά δύσκολο, άρα πρέπει να κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Ίσως και εκεί είναι και το πλαίσιο που συζητείται νομοθετικής παρέμβασης για τη μη ποινικοποίηση της διαδικασίας λειτουργίας των τραπεζικών στελεχών. Ναι, ναι. Ακριβώς. Εκεί. Ναι, ναι. Θέλει λίγο προσοχή, ναι. Γιατί να υπάρχει μια σαφής διαφοροποίηση μεταξύ του σημαίνει τι κάνω τη δουλειά μου, τραπεζικός, πρέπει να δίνει δάνεια και πρέπει να διαμορφώνει και την αναδιάρθρωση των δανείων, χωρίς να κινδυνεύει να πάει ποινικά. Άρα πρέπει και να κουρεύει, έτσι. Πρέπει και να κουρεύει, είναι μέρος δουλειάς του. Μάλιστα. Το να προστατευθεί όμως, μετά από τόσα χρόνια, κάποιος ο οποίος δεν έκανε τη δουλειά του ή εν πάση περιπτώσει την έκανε λάθος τη δουλειά του, δημιουργεί επίσης μια προβληματική. Γιατί να προστατευτούν τώρα, ενώ θα μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους τόσα χρόνια. Και αν θυμάστε καλά, και επί κυβέρνησης Τσίπρα, υπήρχε σχετική συζήτηση και υπήρχε σχετική νομοθετική ρύθμιση. Αυτό καθυστέρησε ή κάτι άλλο γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε αυτή την προσέγγιση. Βλέπω ότι οι τράπεζες κινούνται ταχύτατα ως προς την κατεύθυνση αυτή. Και υπάρχει και το άλλο κομμάτι, το οποίο είναι μεν οξύνορο να μας βολεύει μέσα εισαγωγικά, το ότι οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων είναι καλύτερες από τις αποδόσεις των ομολόγων των ΗΠΑ. Ναι. Αυτό το κομμάτι είναι μια ιδιαιτερότητα που προφανώς δεν θα διαρκέσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Καλόν θα είναι λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση να στοχεύσει στην έκδοση νέων ομολογιών, προκειμένου να χρηματοδοτήσει με φτηνό χρήμα την ελληνική οικονομία, που θα έχει και επέκταση στο πώς θα λειτουργήσουν και οι τράπεζες και πόσο θα κοστολογείται και το χρήμα που δανείζονται οι τράπεζες. Το βασικότερο είναι το τραπεζικό σύστημα να τρέξει γρήγορα, μήπως και μπορέσει και ενταχθεί στο αναμενόμενο QR, το καινούριο που θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δίνοντας ρευστότητα στο σύστημα. Και αντιλαμβάνεστε ότι αν μπορέσει να ενταχθούν, εκεί απέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα. Δεν μπόρεσε να κινηθεί γρήγορα για να ενταχθεί το τραπεζικό σύστημα. Εάν μπορέσουν να ενταχθούν, αυτό θα σηματοδοτήσει ίσως λίγο ταχύτερη τη διαδικασία προσαρμογής του τραπεζικού συστήματος στη δυνατότητα χρηματοδότησης. Η αναβάθμιση της οικονομίας συνολικά έχει προεξοφληθεί από το χρηματιστήριο? Όχι. Και εκτός από το χρηματιστήριο, τι θα σημαίνει για το σύνολο της οικονομίας? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Αρχίζει και φαίνεται ότι διαμορφώνεται μια ψυχολογία. Για να μπορέσει το χρηματιστήριο να δώσει την πραγματική του δυναμική, γιατί λέμε δυναμική, πραγματική αποτίμηση. Πραγματική, ναι, ναι, αποτίμηση των τραπεζών, πραγματική αποτίμηση των εταιριών. Ναι. Άρα της δυναμικής οικονομίας. Ναι. Θα πρέπει να δώσει απτά δείγματα η ελληνική κυβέρνηση του προχωρώ με αξιοπιστία και με ταχύτητα στο πλαίσιο εκείνο που θα διαμορφώσει τη δυναμική. Μέχρι τώρα έχουμε ενδείξεις ή έχουμε προθέσεις. Πρέπει να δομηθεί και το πλαίσιο εκείνο που να δώσει και το στίγμα ότι όντως προχωρούμε. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα δοθεί δυνατότητα. Γι' αυτό και είπα πριν ότι πρέπει να θωρακιστεί θεσμικά το χρηματιστήριο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το Πάλε Ποτέ ήταν περίπου 380 εισηγμένες εταιρείες, τώρα είναι 150-160. Πρέπει να ξαναφτάσουν και ξεπεράσουν αυτό το ποσοστό. Ναι. Έτσι. Με αυτή τη λογική λοιπόν διαμορφώνεται ένα κλίμα
το οποίο πρέπει να το στηρίξει και θεσμικά και πρακτικά η κυβέρνηση για να μπορεί να συντηρηθεί και να αποτελέσει διέξοδο και των επενδυτών και γενικότερα των θεσμικών φορέων. Τι εννοώ? Το ασφαλιστικό σύστημα εκ των πραγμάτων θα διαμορφώσει νέους πυλώνες. Εκ των πραγμάτων. Η ιδιωτική ασφάλιση θα μπει με τον Α ή Β τρόπο μέσα στο συνολικό σύνθετο σύστημα της ασφάλισης. Στον υπόλοιπο κόσμο, τα ασφαλιστικά ταμεία επενδύουν στο χρηματιστήριο. Άρα τι πρέπει? Έχουν καεί όμως κατά καιρούς, έτσι. Να σου πω κάτι. Το χρηματιστήριο έχουν καεί, αλλά εκ των πραγμάτων πρέπει να αποτελέσει μια υγιή διέξοδο. Δεν είπα να βάλουν όλα τα λεφτά τους, ούτε να σπεκουλάρουν. Θα πρέπει να διαμορφωθούν υγιείς διέξοδοι, ούτως ώστε όλοι οι πυλώνες της ανάπτυξης να λειτουργήσουν. Και κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Ναι. Η ανάπτυξη έχει δύο πόδια. Έτσι όπως είναι η ελληνική οικονομία δομημένη, δεν μπορεί να μιλάμε για δομική ανάπτυξη με την έννοια ότι ξεκινούν και έχουμε παραγωγικές μονάδες αύριο. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Όντως και πολύ σωστά απεγκλωβίζονται οι μεγάλες επενδύσεις, ελληνικός, κουριές ή οτιδήποτε άλλο, αεροδρόμια να προχωρήσουν και ούτω καθεξής, για να δοθεί το πρώτο έναυσμα δυναμικής, για να κερδιθεί ο χρόνος, για να μπορέσει να διαμορφωθεί το πλαίσιο εκείνο που θα ξεκινήσει η μικροοικονομία να παράγει. Μάλιστα. Και βρισκόμαστε νομίζω σε αυτή τη φάση. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα δούμε τι ετοιμάζει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, όσον αφορά το νόμο για τους τραπεζικούς και τη δυνατότητα που θα έχουν από εδώ και μπρος να κινούνται όσον αφορά σε αναδιαρθρώσεις των επιχειρήσεων. Να δούμε τους δύο ενδιαφερομένους για το καζίνο του Ελληνικού και να δούμε και αναλυτικότερα τις τιμές στο χρηματιστήριο σε μια μέρα η οποία είναι πριν από την πρώτη αναβάθμιση, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της Fitch, έπονται κι άλλες. Όλα αυτά αμέσως μετά το πολύ σύντομο διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τις τιμές του χρηματιστηρίου. Να δούμε καταρχάς το FTSE 25 πώς έχει κινηθεί στο σύνολό του μία μέρα πριν από την αναβάθμιση η οποία αναμένεται να γίνει αύριο από τη Fitch. Βλέπουμε λίγα πράγματα σήμερα, διορθωτικά όλες οι τραπεζικές μετοχές, διορθωτικά και ο ΠΑΠ, διορθωτικά και η ομάδα των βασικών, θα έλεγε κανείς, blue chips. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι η ΔΕΗ κρατιέται στα ψηλά του 2,81. Είναι μία περιοχή η οποία είναι ακριβώς χαμηλότερα από την αντίσταση του επίπεδου της περιοχής 2,83-2,94, που εάν η ΔΕΗ ξεπεράσει αυτή την αντίσταση, τότε τεχνικά όλα δείχνουν ότι θα πάει να προσεγγίσει το υψηλό των αρχών του 2018, το 3,30-3,35. Να πούμε λοιπόν ότι η ΔΕΗ έχει μπροστά της μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο. Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε και σήμερα ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τη ΔΕΗ. Και βεβαίως καλά κάνει τώρα που μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας, διότι ο κύβος πλέον ερήφθη και είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πότε θα δημοσιοποιηθεί η έκθεση της Ernst & Young για τη ΔΕΗ, η οποία, όπως αναφέρουν σήμερα οι πληροφορίες του World Energy News, ως τις 24 Σεπτεμβρίου του Υπουργείου Ενέργειας και η νέα διοίκηση της ΔΕΗ θα πρέπει να έχουν καταλήξει και εφαρμόσει τα άμεσα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας επιχείρησης, προκειμένου η Ernst & Young στη νέα της έκθεση να καταγράψει ένα καλύτερο κλίμα, να αναθεωρήσει αυτές τις αβεβαιότητες που είδαμε ότι υπήρξαν μέχρι τώρα και κυρίως με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, τα οποία ήταν τα γνωστά δραματικά αποτελέσματα με ζημίες πάνω από 200 εκατομμύρια. Να πούμε λοιπόν ότι αντιμέτωποι με τρία σημαντικά ορόσημα που θα καθορίσουν τις εξελίξεις γύρω από το σχέδιο εξυγείας της ΔΕΗ, είναι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία πλέον έχει ξεκινήσει αυτήν την μεγάλη προσπάθεια αναδιάρθρωσης και το πρώτο έχει να κάνει με την τοποθέτηση της νέας διοίκησης, η οποία αναμένεται να εγκριθεί στη Γενική Συνέλευση της 22ης Αυγούστου με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Στάση, τον οποίο είχαμε αναφέρει
στις προηγούμενες εκπομπές. Να πούμε ότι το δεύτερο σημαντικό ορόσημο, το οποίο περιέγραψε και ο ίδιος ο κύριος Χατζηδάκης, είναι η 24η Σεπτεμβρίου, δηλαδή η μέρα που θα παρουσιαστεί η νέα έκθεση της Ernst & Young του ορκωτού ελεγκτή για την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της εταιρείας. Και από εκεί και πέρα, το τρίτο και σημαντικό θα πρέπει να έχει ληφθεί ως τις 24 Σεπτεμβρίου είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΗ, από την οποία η επιχείρηση ελπίζει να αντλήσει τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ και στο καλό σενάριο περισσότερα από 400. Παράλληλα, για να αντιστραφεί η εικόνα, θα πρέπει στο μεσοδιάστημα και πριν την έκδοση νέας έκθεσης να έχει λυθεί το θέμα της επιστροφής των οίκων των κονδυλίων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας του 2011, ενισχύοντας τη ρευστότητα της ΔΕΗ περίπου κατά 200 εκατομμύρια. Θα δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την μείωση του ΕΤΜΕΑΡ που θα δώσει τη δυνατότητα στην έμεση αύξηση των τιμολογίων αποκλειστικά για την επιχείρηση, με ουδέτερο αποτέλεσμα στο σύνολο των τιμολογίων για τους καταναλωτές. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και η διαπραγμάτευση που θα γίνει με τους θεσμούς, η οποία θα γίνει την περίοδο του Οκτωβρίου, και στη διάρκεια αυτών των συζητήσεων θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ό,τι αφορά τις μείζονες αλλαγές που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση σε μέτρα που περιλαμβάνονται στο τρίτο μνημόνιο, και πέραν ότι επηρεάζουν τη ΔΕΗ, είναι καθοριστική σημασίας για το σύνολο της αγοράς ηλεκτρισμού και την απελευθέρωσή της. Εκεί μένει να δούμε η κυβέρνηση πώς θα κινηθεί, τι θα θεσμοθετήσει. Μην ξεχνάμε ότι το περίφημο target model, η επίμονη και τεχνοκρατική, επίπονη μάλλον και τεχνοκρατική απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς, ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί, παρότι η δέσμευση της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν να ξεκινήσει από τον Απρίλιο που μας πέρασε. Αυτό λοιπόν έχει μπροστά της να υλοποιήσει η τρέχουσα κυβέρνηση, και σίγουρα δεν είναι το ευκολότερο, η ευκολότερη διαδικασία τόσο για τη ΔΕΗ όσο και για το σύνολο των εισηγμένων εταιριών του κλάδου. Να πούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να εγκριθεί από την Κομισιόν το νέο μοντέλο, το οποίο η ΔΕΗ θα προβάλλει όσον αφορά την εξυγείωση και την αναδιάρθρωσή της, φυσικά σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας. Και βεβαίως μένει να δούμε τι θα γίνει με τους λιχνίτες, οι οποίοι τελικά δεν πουλήθηκαν, διότι η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρώθηκε, δεν υπήρξε κανένα επενδυτικό ενδιαφέρον. Είναι αρκετά επίσης εκεί τα ερωτήματα όσον αφορά τα άδη, τα οποία θα πρέπει να λάβουν οι λιγνητικές μονάδες για να μπορέσουν να υποστηρίξουν την βιωσιμότητά τους, καθώσον χρόνο κάθε μία από αυτές έχει ακόμα στη ζωή. Να πούμε ότι σίγουρα πρέπει να αποσυρθούν αργά ή γρήγορα το αμύντιο και η καρδιά, ενώ για να λειτουργήσει και να μην χάνει λεφτά όπως έχει αναλυθεί το τελευταίο διάστημα, θα πρέπει να πάρει άδεια οπωσδήποτε και η Πτολεμαϊδα 5. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τη συνολική εικόνα που υπάρχει όσον αφορά τις χρηματιστηριακές συμμετοχές. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά πώς έχει κινηθεί η σημερινή ημέρα, μία μέρα η οποία δεν έχει επιφυλάξει σημαντικές συγκινήσεις. Να δούμε αύριο πώς η αγορά θα αρχίσει να εκλαμβάνει την προοπτική των αναβαθμίσεων, τι από όλα αυτά έχει προεξοφληθεί. Σίγουρα το ότι κρατάει, πάμε να δούμε αναλυτικά τώρα τις συμμετοχές του FTSE 25. Τις βλέπουμε εδώ, σίγουρα το ότι κρατάει το 895 σημαίνει ότι έχει ισορροπήσει μέχρι στιγμής στα ψηλά της, άρα αυτό της δίνει τη δυνατότητα με κάποια καλά νέα να δοκιμάσει την επόμενη αντίσταση που είναι στις 917 μονάδες. Βλέπουμε λοιπόν μια μέρα κατά την οποία για τις τράπεζες δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ήθελα εδώ, κύριε Ρούπα, ένα σχόλιο δικό σας σε σχέση με τις τράπεζες, αν εκτιμάτε ότι μπορούν οι τράπεζες με τα υπάρχοντα δεδομένα
Ας παραφήσουμε παρακαλώ τον πίνακα, αν μπορούν οι τράπεζες με τα υπάρχοντα δεδομένα να έχουν περαιτέρω δυνατότητα ανόδου με όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε πιο πριν και με τις αποτιμίες που έχουν χρηματιστηριακά μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, η αποτίμηση μια τράπεζα εξαρτάται πρώτον από τη γενικότερη λειτουργία της, άρα το λειτουργικό της κόστος, και δεύτερον από την απόδοση των κεφαλαίων της, δηλαδή την απόδοση βασικά των καταθέσεων που δίνονται σε δάνεια. Ναι. Έχει γίνει σημαντική δουλειά στο κομμάτι του λειτουργικού κόστους των τραπεζών και εξακολουθεί και γίνεται με τη διαδικασία εξυγχρονισμού, ηλεκτρονικής τραπεζικής και ούτω καθεξής. Εκεί νομίζω έχουν γίνει αρκετά βήματα, δεν μένουν πάρα πολλά. Πρέπει να δούμε όμως πώς θα κινηθεί. Στο κομμάτι της απόδοσης που αφορά τις χρηματοδοτήσεις, το ζητούμενο είναι για να συζητήσουμε αν οι αποτιμήσεις του χρηματιστηρίου είναι δίκαιες ή όχι, πόσο γρήγορα θα ξεκινήσει η διαδικασία των κόκκινων δανείων. Μάλιστα. Μόλις φύγει το κόκκινο δάνειο, απεγκλωβιστούν κεφάλαια και ενισχυθεί έμεσα η κεφαλαιακή βάση μιας τράπεζας, τώρα θα δούμε ποια είναι η πραγματική εικόνα και θα μπορεί να συζητάμε για πραγματικές αποτιμήσεις. Ναι. Κατά ορισμένους αναλυτές, ίσως είναι υπερτιμημένες οι τράπεζες. Ναι. Κατά τη δική μου προσέγγιση, ίσως διαγράφεται μέσα από την κίνηση αυτή των αγορών η ψυχολογία, η μελλοντική. Και τον κύριο Ρούπα, παρακαλώ. Η μελλοντική ψυχολογία προέκτασης, όπου εκ των πραγμάτων η άποψη δική μου είναι ότι αυτά θα δομηθούν και από το Σεπτέμβριο μήνα θα μπορούμε να μιλάμε για σταδιακή προσαρμογή σε ένα νέο κλίμα, ένα νέο περιβάλλον τραπεζικού συστήματος, ειδικά αν έχουν φανεί προοπτικές ένταξης στο QR. Μάλιστα. Θέλουμε λίγο επιφυλακτικότητα, ναι. Αλλά θεωρώ ότι είμαι... Πρέπει να δούμε αισιοδοξία την πορεία του τραπεζικού συστήματος. Αυτό το οποίο πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι οι τράπεζες, οι μετοχές των τραπεζών σε τιμές παραμένουν χαμηλότερα από τις αυξήσεις κεφαλαίου που έγιναν πότε, το Δεκέμβριο του 2015. Δηλαδή αυτό το έχουν μεσολαβήσει όμως και αναδιαρθρώσεις των μετοχών τους κλπ. Άρα πρέπει να συζητάμε για τις γενικότερες αποτιμήσεις, όχι για τις σίγουρα, τιμές των μετοχών. Αλλά όταν η Εθνική είχε κάνει τότε την αύξηση κεφαλαίου στα 30 cents, σημερινά 3 ευρώ, με το reverse split που είχε γίνει στη μετοχή, ή η Α το είχε κάνει στα 2 και είναι σε χαμηλότερα επίπεδα, πόσο μάλλον και η Πειραιώς. Μόνο η Eurobank αυτή τη στιγμή με αυτό που είπατε έρχεται σε μια ισορροπία. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πήγε, ή κάτι δεν πήγε καλά σε σχέση με τις τότε εκτιμήσεις που γίνανε. Εκεί θα σταθώ. Ή ότι ακόμα υπάρχει περιθώριο στο να δούμε καλύτερες αποτιμήσεις. Η αλήθεια είναι κάπου στο μέσον. Η ουσία πάντως είναι ότι η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης αυξήσεων, δηλαδή των τραπεζών που έγινε τότε, έγινε με πολλές στρεβλότητες. Μάλιστα. Άρα το πιάσατε το ένα κομμάτι, ότι μέσα από τις στρεβλότητες αυτές πιθανώς η ένδειξη και η λειτουργία και η αποτιμήση μετοχικής αξίας να μην ήταν η σωστή. Μάλιστα. Στα σημερινά δεδομένα, ναι, μπορεί να έχει προοπτική, μπορεί όμως να μην είναι η προοπτική αυτή που εξυπηρετεί αυτούς που προσβλέπουν μεγάλη και ταχύτερη άνοδο. Και αν θέλετε τη δική μου προσέγγιση, καλύτερα να γίνει ήρεμα και σταδιακά, παρά να γίνει ταχαίως, είναι... για να δομηθεί κάτι πιο υγιές στην πορεία, όπως το συζητάμε. Σωστά το λέτε, κύριε Ρούπα. Έχετε εμπειρία από το χρηματιστήριο. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πάλι στις μετοχές. Οι μετοχές είναι αυτές που ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή το επενδυτικό κοινό. Λοιπόν, να πούμε για μια μετοχή, η οποία δεν φαίνεται είναι στο FTSE 25, είναι ο ΑΔΜΙΕ, ο οποίος είναι ήδη στα 2,26. Έχουμε μιλήσει για τον ΑΔΜΙΕ, ελαφρά διόρθωση 0,25 σήμερα. 524 εκατομμύρια ευρώ η κεφαλαιοποίηση συγμένης, πήγε μέχρι το 2,29. 2,28 είναι μια αντίσταση που, αν σπάσει από εκεί και πέρα ο ΑΔΜΙΕ, ανοίγει πάρα πολύ τη δυνατότητα να κινηθεί ανωδικά. Να πούμε ότι ο ΑΔΜΙΕ είναι αυτή τη στιγμή μια εταιρεία η οποία είναι υποδανεισμένη, έχει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα. Η Νέα Δημοκρατία προχωρά προς ιδιωτικοποίηση και έχει μια μερισματική απόδοση η οποία πλησιάζει το 4%. Έχει τις αμοιβές του διαχειριστή δικτύου της ΔΕΗ. Κατά συνέπεια, είναι μια εξαιρετικά, θα έλεγε κανείς, περιορισμένου ελεγχόμενου ρίσκου. Αν μου επιτρέπετε μια πολύ μικρή επιλογή. Παρέμβαση, ναι, σύντομη παρέμβαση. Ελάτε, κύριε Ρούπα, το ναι. κομμάτι ενέργειας γενικά όσον αφορά και την οικονομία και το χρηματιστήριο θα είναι, εκτιμώ, ένα από τα σημεία αιχμής της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Μην ξεχνάτε ότι μόνο το 25% της παραγωγής ενέργειας προκύπτει από ΑΠΕ και τα λοιπά, ενώ το υπόλοιπο συνδυασμό σε μεγάλο ποσοστό σε λιγνητικές μονάδες και υδροηλεκτρικά, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο
ανάπτυξη ενεργειακών δομών. Γι' αυτό και το ΑΔΜΗ, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, θα παίξει νευραλγικό ρόλο στην όλη περαιτέρω συζήτηση του χρηματιστήριου και της αγοράς ενέργειας. Και μην ξεχνάτε ότι διαμορφώνεται και το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο θα είναι και το αυτό οποίο ακόμα κομβικό, δεν το ακόμα δεν δει, σωστό. Έχει σωστό. Ακόμα πολύ μέλλον. Λοιπόν, έχει. Να πούμε ότι η ΔΕΗ μειώνει τους όγκους τα ψηλά, κάτω από 1 εκατομμύριο σήμερα, 946.000, ψηλό ημέρας 2,85, χαμηλό 2,75, κλείνει στο 2,81. Η ΔΕΗ η οποία δείχνει ότι μπορεί να δοκιμάσει την αντίσταση της περιοχής 2,84-2,93 και να κινηθεί προς τα 3 ευρώ. Χρειάζεται νέα και χρειάζεται νέα τα οποία θα υποστηρίξουν αυτή την προοπτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή για μια αποτελεσματική αναδιάρθρωση. Πάμε και πιο κάτω, βλέπουμε τον Ελάκτορα. Ο Ελάκτορας ο οποίος προχωράει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, η αγορά τον σταθεροποιεί όλο και σε πιο υψηλά επίπεδα και από εκεί και πέρα έχουμε τώρα την δεύτερη ομάδα. Βλέπουμε, επαναλαμβάνω, μια μέρα στην οποία οι τράπεζες δεν έχουν κάνει σημαντικά πράγματα. Να πούμε ότι η ΕΧΑΕ είναι κοντά στα 5, από εκεί και πέρα η ΜΙΓ έρχεται στο 0,1520, είναι στα 15 cents, ένα νούμερο για το οποίο είχαμε κάνει κουβέντα εδώ και εβδομάδες και κυρίως στην προεκλογική περίοδο. Η Motor Oil δείχνει αυτή τη στιγμή μια σταθεροποίηση στην περιοχή πάνω από τα 22 ευρώ, ένα αναμονή των αποτελεσμάτων του επομένου τριμήνου στα 2,5 δις η κεφαλαιοποίηση. Να πούμε επίσης ότι τα ελληνικά πετρέλαια δείχνουν να κρατούν τα επίπεδα της περιοχής 9.30, 9.50, 9.44. Οι πληροφορίες λένε ότι στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου θα αναβαθμιστεί πια ο κύριος Σιάμισης, ο οποίος ήταν αναπληρωτής, γίνεται τώρα Διευθύνων Σύμβουλος και πρόεδρος θα είναι ο κύριος Παπαθανασίου, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός και από τη θητεία του ως πρόεδρος στο ΕΒΑ. Αυτό το δίδυμο Σιάμιση Παπαθανασίου θα είναι η ηγετική ομάδα, το ηγετικό δίδυμο των ελληνικών πετρελαίων. Βέβαια, εδώ, κύριε Ρούπα, είναι ένα ζήτημα το πώς θα γίνει μία ιδιωτικοποίηση στα ελληνικά πετρέλαια όταν είδαμε ότι δεν υπήρξε ενδιαφέρον για την αποτίμηση σε χαμηλότερα επίπεδα, δηλαδή όταν το 51% ήταν κοντά στο 1,2-1,25 δις, τώρα το 51% είναι πολύ ψηλότερα, είναι στα επίπεδα του 1,45 δις και το ερώτημα είναι, στα ελληνικά πετρέλαια μπορούμε να προσελκύσουμε κάποιον σοβαρό στρατηγικό επενδυτή, μια κοινοπραξία η οποία πραγματικά να δώσει προστιθέμενη αξία και να έχει νόημα η πώληση του 51% από τη στιγμή που είναι μια εταιρεία η οποία έχει τέτοια κέρδη, δίνει τέτοια μερίσματα και σίγουρα έχει μπροστά της και τις έρευνες συντρόφων ανθράκων, τουλάχιστον νότιο-δυτικά της Κρήτης, όπου εκεί είναι μια χρυσοφόρος περιοχή σύμφωνα με τις προσδοκίες που υπάρχουν. Νομίζω από μόνοι σας με το ερώτημα δίνετε και την απάντηση. Ναι. Προφανώς υπάρχουν προοπτικές. Ναι. Τα πάντα είναι πώς τα πακετάρεις. Ναι. Και πώς αποτιμάς το πακετάρισμα και ποια είναι η προοπτική του πακετάρισματος. Ναι. Θεωρώ ότι με κάποιες δομικές προσεγγίσεις της λειτουργίας των ΕΛΠΕ και να ευνοήσει λίγο και η συγκυρία, εκ των πραγμάτων μην ξεχνάτε ότι και η χώρα αναβαθμίζεται ενεργειακά πάντιο τρόπος, όπως επισημάνετε και εσείς, και με άλλα κομμάτια και με το υγροποιημένο αέριο και τις βάσεις τις οποίες διαμορφώνονται. Άρα αποκτά ένα πλουραλισμό ενεργειακό η χώρα. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί παρά να ωφεληθούν και τα ελληνικά πετρέλαια και από πλευράς λειτουργικότητας και από πλευράς απόδοσης σε μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Σοβαρότητα χρειάζεται, αξιοπιστία και θεσμική θωράκιση, όπως είπαμε πριν. Δηλαδή η αγορά, όταν μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες, να μην έχουμε αναπάντεχα που δεν μπορούμε να διαβάσουμε τους ισολογισμούς ή ξεχνάμε να δούμε ότι είναι Κινέζοι ορκωτοί ελεγκτές, τύπου φωλή-φωλή. Αυτά πρέπει να εκλείψουν. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τις μετοχές ακόμα, να δούμε τι
έχουμε να πούμε πριν κλείσουμε. Πάμε να δούμε τον πίνακα των μετοχών. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον πίνακα των μετοχών, έχουμε τις υπόλοιπες μετοχές, βλέπουμε τον Μυτιλινέο 11-11. Ο Μυτιλινέος για τον οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, έχει μια πάρα πολύ καλή έκθεση της Edison, η οποία δίνει τιμή στόχο 14,2 έχοντας αναβαθμίσει τους στόχους. Και πάμε να κλείσουμε με τις μετοχές, να δούμε λίγο τις διεθνείς αγορές. Πάμε να δούμε τις επόμενες στήλες, παρακαλώ. Έτσι, λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν τις διεθνείς αγορές. Συνεχίζεται εδώ, κύριε Ρούπα, βλέπουμε η άνοδος στην Αμερική. Σταθεροποιείται πια πάνω από τις 3.000 μονάδες ο S&P. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε σημαντικές αλλαγές που αξίζει να αναφέρουμε. Πάμε να δούμε λίγο και τις οτιμίες. Να μείνουμε λίγο στο ευρώ, κύριε Ρούπα, εδώ το σχόλιο σας. Πάμε να δούμε τις οτιμίες. Λοιπόν, βλέπουμε ένα ευρώ το οποίο καταποντίζεται. Υπήρχε μία εκτίμηση τους τελευταίους μήνες και ήταν κάτι το οποίο το λέγαμε από πλευράς των επενδυτικών τραπεζών που συνήθως επαληθεύεται, όπως είναι και η Goldman και η Morgan Stanley, που βλέπαν μία άνοδο του ευρώ έναντι δολαρίου στις αρχές του 2020 προς το 1,20. Από τη στιγμή όμως που είχαμε αυτές τις ανακοινώσεις για την ποσοτική χαλάρωση, βλέπουμε μία νέα δυναμία του ευρώ, το οποίο έσπασε τα προηγούμενα χαμηλά, την περιοχή δηλαδή του 1,11-1,12, και κινείται πια με το 1,10 μπροστά. Τι βλέπετε εσείς όσον αφορά την ισοτιμία αυτή, που είναι μία αγαπημένη ισοτιμία για τους τραπεζίτες και φυσικά για όλο το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα? Κοιτάξτε, όλα ξεκινούν από το πώς λειτουργεί η Ευρωζώνη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δομικές ανεπάρκειες. Δομική ανεπάρκεια του τραπεζικού συστήματος. Μιλούσαν για ενοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Ακόμα δεν έχουν διαμορφώσει ένα πεδίο εγγυήσεων των καταθέσεων, κοινό πεδίο εγγυήσεων των καταθέσεων. Και δεύτερον, δομική ανεπάρκεια ως προς να συνεννοηθούν το πώς αναπτύσσεται το τραπεζικό σύστημα, το πώς λειτουργούν οι οικονομίες, ο Βοράς με τον Νότο. Όλα αυτά σε αντιδιαστολή με δεδομένο ότι από την Αμερική η παρέμβαση Τραμπ μάλλον πίεσε το Fed να σκέπτεται να μειώσει τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Άρα έχουμε ένα μπαλάνζο περίεργο. QR από τη μία πλευρά, μειώσει επιτοκίων στην Αμερική. Η Αμερική διαμορφώνει και διατηρεί πεδία οικονομίας με σημαντική αναπτυξιακή χρειά και μείωση της ανεργίας. Η Ευρώπη, ακόμα αν το πούμε έτσι πιο λαϊκά, βολοδέρνει μεταξύ μιας ημιηφεσιακής κατάστασης, μεταξύ μιας στασιμότητος, που εάν δεν λειτουργήσουν με εξυγχρονιστικό τρόπο οι αναπτυξιακές δυναμικές των χωρών και άρα κοινώς να συνεννοηθούν, για να τα λέμε έτσι πολύ πιο απλά, θεωρώ ότι το 1,20 θα αργήσουμε να το δούμε και θα βολοδέρνει, όπως είπατε, μια δύσκολη αδυναμία προς το ευρώ. Λοιπόν, τι είπε ο κ. Γεωργιάδης? Αποκάλυψε ο Υπουργός ότι η ηγεσία του Υπουργείου συναντήθηκε χθες Τετάρτη με τους εκπροσώπους αμερικάνικης εταιρείας που ενδιαφέρεται για το καζίνο. Στο περιθώριο της συνάντησης αναφέρθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι πρόκειται για τον εκπρόσωπο της αμερικανικής Μοχέγκαν, και ενώ η συνάντηση έγινε πρώην ημερών και με τους εκπροσώπους της Hard Rock International. Αυτά είναι τα δύο ονόματα των εταιριών καζίνο που αρχίζουν να δείχνουν το ενδιαφέρον για το ελληνικό. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα. Το πρώτο ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί για να προχωρήσει όλη η επένδυση είναι το καζίνο. Επίσης, σημείωσε πως το Υπουργείο έχει εγκαινιάσει ένα στενό διάλογο με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Αυτά είπε ο κ. Γεωργιάδης για την επιβράβευση των συνεπών οφειλετών. Όσον αφορά τη συζήτηση σχετικά με την ποινική ασυλία στα τραπεζικά στελέχη, ο Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι το βασικό συναντήσεις με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την ΑΔΕ δεν ήταν η ποινική ασυλία, αλλά προστασία στα στελέχη, έτσι ώστε να μπορούν να χειρίζονται υποθέσεις και να δίνουν λύσεις για να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ρούπα που ήταν σήμερα μαζί μας και να ευχηθούμε καλό σας βράδυ από τον Blue Sky Economy.